η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών για δεύτερη χρονιά επανακατέθεσε την μήνυση που είχε αρχικά καταθέσει πέρυσι εναντίον του δημοσιογράφου Νίκου Μπογιόπουλου ως ενάγοντες στην εκπομπή την οποία είχε κάνει τότε ο προαναφερόμενος δημοσιογράφος, όπου στυλίτευσε και κατηγόρησε τις πρακτικές στην οργάνωση των γιορτών μίσους που ήταν στην αρμοδιότητα την οργανωτική της Ένωσης, αυτής της Ένωσης Αποστράτων. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Μπογιόπουλος ονόμασε αλήτες αυτούς οι οποίοι οργανώνουν αυτήν την εκδήλωση, και φυσικά το Διοικητικό Συμβούλιο, και το τονίζω αυτό, δεν συνδέουμε εμείς τους ενάγοντες με το σύνολο των αποστράτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, ταυτίζοντας τον εαυτό του με αυτή την κατηγορία που σαφέστατα ο Μπογιόπουλος ονομάτισε, κατέθεσαν μήνυση και την επανεκατέθεσαν πέρυσι, γιατί ουσιαστικά δεν είχε γίνει αποδεκτή λόγω ελλείψεως κάποιων δικαιολογητικών. Εκείνο το οποίο θεωρούμε σημαντικό είναι ότι υπάρχουν τέτοιου είδους συλλογικοί φορείς όπως είναι η Ένωση Αποστράτων, οι οποίοι φέρουν και επαναφέρουν και προσπαθούν να αναβιώσουν φαντάσματα του παρελθόντος σε γιορτές μίσους, και το τονίζουμε αυτό γιατί υπάρχουν αντίστοιχα και γιορτές μνήμης οι οποίοι πραγματικά τιμούν αγωνιστές και αγώνες, εν αντιθέσει με τις γιορτές μίσους οι οποίες διοργανώνονται μόνο και μόνο για να κατηγορήσουν τους αντιπάλους τους και αντιπάλους νεκρούς. Αυτή λοιπόν την στάση, και εμείς σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα για να συμμετάσχουμε και με την παρουσία μας να την στυλιτεύσουμε.